κοιμηθείς τηλεφωνάω, ονομάζομαι Θανάση Σαββαλής. Σήμερα τυχαίος γεγονός, το 1917 στις πληροφορίες 7 το Οκτώβριο. Έχει κοιμηθεί αμάξι. Η γυναίκα οδηγός, όνομα της Ράκου Ιωάννα, η οποία μου είχε προκαλέσει πολύ μεγάλη βλάβη. Δεν είχε αφήσει παράλληλα. Και όλα αυτά τα χρόνια, για να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή, από φυσικό αυτούργο, κατάφερε το πολιτικό μελετακό της περιβάλλον και την παρουσίασε αυτό από τη μάρτυρα. Πώς έγινε και όμως έγινε. Λοιπόν, και όλα αυτά τα χρόνια δεν κατάφερα να δικαιωθώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσατε να εμβολήσετε ή τι συμβουλή θα μου δίνατε να ακολουθήσω σαν άνθρωπος. Και γιατί έχει να με βοηθήσει, γιατί επιθυμίσει γι' αυτό τρόπο στον να είναι σύμμαχος και να μην είναι κοντά μου να με βοηθήσει μέχρι να πω από αυτό το φαύλο, το γοργοθά φαύλο κύκλο, ότι στο δικαστικό αγώνα καταφέρανε η αντίδικη πλευρά, σε μένα ναι, πέρα ότι με αποκαλέσανε και ψευδομάτρα και ότι έφυγα και λεπτά, μου κάνανε και μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Και μου ζητάγανε από 1.000 ως 300 εκατομμύρια. Δεν έγινε, γιατί δικαστικός εκεί πέρα που είχε την έφυγη σύνθεση αυτή τη δίκη, κατάλαβε την πληρότητα και με πάλαξε. Λοιπόν, αλλά δεν πάει να νιώθω δικημένος και αδικημένος. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ, αν μπορείτε, σας παρακαλώ, μήπως έχω κάποια βοήθεια έστω και από εσάς. Αν είναι και αργά, δεν ξέρω τι να πω καλύτερα παρά ποτέ. Πριν σας κλείσω, να σας πω ότι στο τόπολο τροχαίο υπήρχε σταθμισμένο λεωφορείο του ΧΤΕΛ, ο οποίος ήταν οδηγός Θοδωρίδη Δαφνής, το οποίο το λεωφορείο το συγκαλύψανε. Στους καρύμων που έβγαλε το αστραταφκίμιση εκεί πέρα το όργανο που ήταν υπηρεσία, που λοιπόν ο Νίκος, έβγαλε μονάχα τη μηχανή μου πεσμένη με μένα που είχαν να τραβεί πάνω στο πεζοδρόμιο. Μόλις το συγκαλύψανε που είχε επαφή με τη μηχανή που είχε κάνει σημάδες στο μασχείο του αυτοκίνητου της, το λεωφορείο καταφέρα να το κάνει σε δρομολόγιο στην Αθήνα ότι έλεγε την ημέρα. Γιατί? Απλά γιατί ο οδηγός του λεωφορείου είναι ακόμη φωνιάς, ο οποίος είχε προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο. Είχε σκοτώσει έναν υπάλληλο, αν θυμάμαι καλά, του επιχειρηματία του Γιώργου Πετσετάκη, έναν Αντρέα Λυκούδη, και τον οποίο τον υποδοθήσαν και αυτά πολιτικά και τον συγκαλύψανε. Μόνο αυτό θα να πω λοιπόν. Στον διαφέρει το μήνυμά μου και δουλεύει το θέμα με προσοχή και με σεβασμό. Τι να πω.